Δεκάδες πολίτες του Ωραιοκάστρου συμμετείχαν σε συγκέντρωση που συγκάλεσε ο Δήμος σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την άνηση κατανομή των προσφύγων μετά και την εκένωση της Ιδωμένης, αλλά και για τα λειτουργικά προβλήματα του αστυνομικού τμήματος της περιοχής. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι κάτοικοι της περιοχής, που απέκλεισαν για περίπου μισή ώρα την οδό Θεσσαλονίκης, τόνισαν ότι δεν διακατέχονται από ξενοφοβία, αλλά δεν είναι δυνατόν ένας Δήμος να υπομισθεί το βάρος τόσο μεγάλου αριθμού προσφύγων, τη στιγμή που είναι υποστελεχωμένη και χωρίς επαρκή οχήματα η αστυνομική δύναμη του Δήμου. Σήμερα μόνο ο Δήμος Ωραιοκάστρου αριθμεί περίπου 5.000 πρόσφυγες. Δεν έχουμε κανένα ξενοφοβικό σύνδρομο. Δεν έχουμε καμιά ρατσιστική διάθεση και καμιά φασιστικοποίηση της τοπικής μας κοινωνίας. Το θέμα μας είναι η αναλογική κατανομή. Δεν μπορεί ένας Δήμος των 30.000 κατοίκων να δέχεται 5.000 πρόσφυγες. Πράγμα το οποίο ευτυχώς, έστω και μετά από 8 μήνες, χθες ο κύριος Μουζάλας προς τιμή του υιοθέτησε αυτή την αναλογική κατανομή και είπε ότι αν όχι Σεπτέμβρη-Οκτώβρη θα πάρει τουλάχιστον τις δομές τις τελευταίες που έχει κάνει και οι οποίες δεν προσφέρουν καμία συνθήκη υγιεινής να τις πάρει σε δομές σωστές αυτές που ονειρεύεται ή που θέλει να φτιάξει. Ο χώρος σήμερα που γίνεται εδώ η συγκέντρωση, η ειρηνική διαμαρτυρία είναι σημαδιακός. Θέλουμε να τονίσουμε και προς τη Γενική Διεύθυνση την αστυνομική ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι μόνοι που αυτή τη στιγμή στηρίζουν την ασφάλεια των κατοίκων του Ωραιοκάστρου. Το τμήμα του Ωραιοκάστρου, αυτό το αστυνομικό, να επανδοθεί και με έμψυχο υλικό αλλά και με μηχανοκίνητα μέσα. Πράγμα το οποίο προς τιμή του σήμερα ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης δεσμεύτηκε ότι με τις πρώτες μεταθέσεις που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη θα υποδοθεί το Δήμο το ΑΤΑΦ Ωραιοκάστρου. Οι κάτοικοι του Ωραιοκάστρου δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα πρώτον με τους μετανάστες, παύλα πρόσφυγες. Εκείνο που είναι το μεγάλο μας θέμα είναι ότι έχουν μαζευτεί όλοι οι πρόσφυγες, η κατανομή που έκανε η κυβέρνηση είναι να τους φέρει όλους στο Ωραιοκάστρο, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή εμείς, ο Δήμος μας, όλοι οι κάτοικοι που θέλουν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πραγματικό πρόβλημα, να μην μπορούμε να τους δώσουμε αυτά που εμείς θέλουμε να τους δώσουμε. Από τη συγκέντρωση δεν έλειψαν οι εντάσεις, με πολίτες να κατηγορούν τον Δήμαρχο ότι δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει την εγκατάσταση των προσφύγων στα κέντρα της περιοχής και τον κύριο Γαβότση να απαντά ότι είχε άγνοια για τα σχέδια της κυβέρνησης. Λοιπόν, δεν δεχτήκαμε κανέναν. Το ξέρετε πολύ καλά ότι ήρθανε, δεν μας ρώτησαν, μπήκαν σε χώρους. Λοιπόν, όλα αυτά νοικιάζονται από την είπατε αρμοστία, το ξέρετε πολύ καλά, από ιδιώτες. Ωραία, έρχεστε, είμαστε πρώτος εγώ. Μην έρθετε πέντε άτομα μόνο. Εντάξει, λοιπόν, το έχω δοκιμάσει και έτσι ξανά. 10 άτομα ήρθανε. 10 άτομα είχαν έρθει. Πού ήρθασαν στη συγκέντρωση που κάναμε στον Παύλο Μελά. Εσείς είχατε άγνοια σαν δήμαρχος ότι θα έρθουν όλοι οι άνθρωποι. Άγνοια πλήρη. Πολίτες εξέφρασαν επίσης επιφυλάξεις ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει τελικά στην εκένωση των βιομηχανικών κτηρίων που μισθώθηκαν και τα οποία, όπως υποστήριξαν, είναι ακατάλληλα για τη φιλοξενία προσφύγων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος τόνισε ότι αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έλαβε, θα προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις.